Με πολύ μεγάλη χαρά ανεβαίνω στο βήμα της σημερινής μας συγκέντρωσης. Έχω κάποιες μνήμες οι οποίες πάνε αρκετά πίσω, κύριε Κουσοβίτσα. Πρέπει να είναι καμιά 15-20 χρόνια. Τότε που με είχε εγκλωβίσει η οργάνωση Ρομπέν των Δασών και με έβαζε να φυλάω στην Πεντέλεια πάνω, μην πιάσει καμιά φωτιά. Έτσι. Ναι. Ήταν και ο φυτοπιάστης, ήταν αγνώριστος βέβαια τότε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, χαίρομαι πολύ που ξαναβρίσκομαι. Ξαναβρίσκομαι έτσι σε μια πάρα πολύ ζεστή συγκέντρωση όπου βλέπω πάρα πολλά χαμόγελα. Και είναι, τα χαμόγελα αυτά, έχω βαθιά πίστη ότι είναι χαμόγελα που πηγάζουν από την έμφυτη αισιοδοξία του αριστερού και προοδευτικού κόσμου της χώρας μας, ο οποίος έχει κληθεί να σηκώσει τη χώρα στις πλάτες του. Έρχομαι, φίλες και φίλοι, από τη Βουλή. Εκεί πέρα είχαμε μία πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και ο κύριος Μητσοτάκης φροντίζει να μην βαριόμαστε ποτέ. Σήμερα μας εξέπληξε για ακόμα μία φορά. Έχετε ακούσει, είμαι βέβαιος, τους όρους, και εδώ θα διαφωνήσω λίγο και με το σύντροφο, τον αναπληρωτή συντονιστή. Ο κόσμος είναι πολύ ενημερωμένος πλέον. Αυτή είναι η προσωπική μου εμπειρία από όλες τις συγκεντρώσεις που έχω πάει, διότι υπάρχουν τα social media, υπάρχει το διαδίκτυο, πολλά πράγματα από τα οποία νομίζεις ότι θα πας να ενημερώσεις, τα γνωρίζουν ήδη. Σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης, λοιπόν, μας επιφύλασε μια έκπληξη. Έχετε ακούσει, φαντάζομαι, γεια σας κύριε Καραμέρο, καλώς ήρθατε. Σας αναγγέλλω ο ίδιος, διότι ήρθατε αφότου είχαμε ξεκινήσει. Μας είπε λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης, και λέω φαντάζομαι ότι είστε... Έτσι, έχετε ξανακούσει τους όρους, προληπτική πιστωτική γραμμή και καθαρή έξοδο στην προληπτική πιστωτική γραμμή. Είναι μια κατάσταση η οποία είναι μισομνημόνιο. Δηλαδή, υπάρχει ένα κουβάς ευρωπαϊκών χρημάτων κάπου, η χώρα έχει προαπαιτούμενα, έχει να λαμβάνει δόσεις για να εξυπηρετεί το χρέος της και βεβαίως έχει και επιτροπία. Πάρα πολύ σοβαρή. Μικρότερη, χαμηλότερη, πιο ελαστική βεβαίως από το σκληρό μνημόνιο, αλλά είναι μια τέτοιου τύπου κατάσταση. Υπάρχει καθαρή έξοδος, την οποία διεκδικούμε και θα πετύχουμε με την ολοκλήρωση του τίτλου προγράμματος. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ολοκληρώνεται το πρόγραμμα και η χώρα παίρνει τη θέση της και αυτή δίπλα στις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που λειτουργούμε όλοι όσοι έχουμε αποφασίσει να αποτελούμε μέρος αυτής της κοινότητας. Μέχρι στιγμής, φίλες και φίλοι, και σας το λέω από καρδιάς, είχαμε την εντύπωση ότι ο κύριος Μητσοτάκης ήταν ο παδός της προληπτικής πιστωτικής γραμμής μαζί με τον υπουργό της τελευταίας κυβέρνησης Σαμαράς επί των οικονομικών, τον κύριο Στουρνάρα. Κύριε Νεφελούδη, ο κύριος Στουρνάρας, το θυμάστε πάρα πολύ καλά, δεν παραλείπει σε κάθε δημόσια τοποθέτησή του να μας πει ότι η προληπτική πιστωτική γραμμή είναι αυτό που θα έπρεπε να κάνουμε, διότι καθαρή έξοδος είναι ένας δρόμος ο οποίος είναι αβέβαιος για την οικονομία μας κτλ. Σήμερα έκανε μία στροφή, δεν θα το έλεγα, κάτι πιο... Εμπνεύστε με λίγο. Μπράβο. Λοιπόν, ήταν πάρα πολύ εντυπωσιακό. Σήμερα είπε ότι δεν έχει πει ποτέ υπέρ της προληπτικής γραμμής στήριξης. Προσέξτε, το είπε στη δευτερολογία του. Στην πρωτολογία του, ξέρετε τι μας είχε πει? Ότι η καθαρή έξοδος είναι βόλτα σε ναρκοπέδιο. Για μισό λεπτό, κύριε Μητσοτάκη μας. Η καθαρή έξοδος είναι βόλτα σε ναρκοπέδιο. Προληπτική γραμμή δεν θες. Μήπως θες μνημονιάρα καινούρια? Μήπως θες μνημονιάρα καινούρια και μας τη σερβίρεις ως επιθετικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων που το λες δεξιά και αριστερά? Αυτή είναι η απλή αλήθεια, φίλες και φίλοι, και ήταν πάρα πολύ αποκαλυπτική η σημερινή συζήτηση. Κλήθηκε ο κύριος Μητσοτάκης να μιλήσει για το μέλλον και μίλαγε για το Ρουβίκονα, για τις απειλές που δέχεται ο ίδιος, για το ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο παδός της ανομίας και της παρανομίας και όλα αυτά τα ασύλληπτα, τα οποία πραγματικά δεν ξέρω ποιος τους συμβουλεύει, αλλά ειλικρινά νομίζω ότι δεν έχουν πολιτική αποτελεσματικότητα. Διότι καθώς περνάει ο καιρός και καλούνται όλες οι πολιτικές δυνάμεις να εξηγήσουν στο λαό το θετικό του σενάριο, ο κύριος Μητσοτάκης μπαίνει σε ένα αφήγημα το οποίο μπορεί να ήταν λειτουργικό τους πρώτους μήνες του 2015.
όπου ακόμα ήμασταν σε κατάσταση διαπραγμάτευσης με τους εταίρους και βεβαίως πρέπει να το παραδεχτούμε μεγάλες αβεβαιότητες για το μέλλον της χώρας. Αυτή είναι λοιπόν η ατζέντα του κ. Μητσοτάκη, την οποία όποιος τον παρακολουθεί, δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση βεβαίως ενός ανθρώπου που πιστεύει και ακολουθεί τη Νέα Δημοκρατία, διότι πρέπει να σας πω ότι θα είχα και μία ζαλάδα. Ξέρετε, γιατί δεν είναι εύκολο να τα παρακολουθήσεις. Αλλά αν πας στις λεπτομέρειες, θα δεις το σκληρό πυρήνα ενός προγράμματος, μνημονιακότατου, το οποίο ξορκίζει συλλογικές διαπραγματεύσεις. Δίνετε τη μάχη στο Υπουργείο Εργασίας και την κερδίσατε για να επανέλθουν. Πώς το λέει ο κ. Μητσοτάκης, ιδεολειψίες της αριστεράς. Το να υπάρχουν συλλογικές διαπραγματεύσεις, το να προστατεύονται τα στοιχειώδη εργασιακά δικαιώματα είναι ιδεολειψίες της αριστεράς. Και έρχεται υποκριτικά σήμερα στη Βουλή να πει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο δημιουργός της εργασίας των 350 και 400 ευρώ. Λες και ξεχνάει κανείς ότι η δική τους διακυβέρνηση ήταν αυτή που μείωσε τον κατώτατο μισθό και διέλυσε τις συλλογικές διαπραγματεύσεις. Και τότε ήταν σωτηρία. Και προσέξτε, κοιτάξτε φίλες και φίλοι, εμείς δεν θέλουμε τον πολιτικό διάλογο να τον κάνουμε στη βάση της πρόσφατης πολιτικής και οικονομικής πείρας που έχουμε συσσωρεύσει ως λαός, ως πολιτικό σύστημα, ως κόμματα. Γίνανε αυτές οι επιλογές στην αγορά εργασίας. Είχανε κάποιο αποτέλεσμα, είχανε θετικό, όχι αρνητικότατο. 28% ανεργία, ταπείνωση των μισθών και διάλυση βεβαίως της αγοράς εργασίας. Εκεί βρίσκεται ο πυρήνας της πολιτικής την οποία ο κύριος Μητσοτάκης ξορκίζει και θέλει να επαναφέρει. Και επειδή αυτή η πολιτική είναι απονομιμοποιημένη στην ψυχή και στο μυαλό του ελληνικού λαού, εύχεται νέες επιτροπές. Πάρα πολύ απλά, καθαρά και εξάστερα. Πλειοψηφική στη συνείδηση του ελληνικού εργαζόμενου λαού αυτή η πολιτική δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει ποτέ. Το γνωρίζει και ο κύριος Μητσοτάκης και οι συνεργάτες του και εύχονται και εργάζονται για νέες επιτροπές οι οποίες θα μπορούν τέτοιου τύπου απάνθρωπες πολιτικές να τις επιβάλλουν έξωθεν. Η γενιά μου, φίλες και φίλοι, η γενιά των πατεράδων μας, μεγάλωσε και ορίμασε παλεύοντας να ξορκίσει την πεποίθηση ότι η αριστερά είναι μόνο για να αντιπολιτεύεται, μόνο για να διαμαρτύρεται. Κρατήστε εσείς το ηθικό πλεονέκτημα, θα σας κάνουμε εκδηλώσεις να λέμε τι καλοί αγωνιστές που είστε και ήταν και οι πατεράδες σας και οι παππούδες σας και τι κάνανε στα Μακρονήσια και τι κάνανε στη Γιάρο και τι κάνανε στον Αϊστράτη. Και η δική μας δουλειά, μας λέγανε, είναι να κυβερνάμε. Δεν είναι όμως αυτός ο ρόλος της αριστεράς. Η αριστερά είναι για να παρεμβαίνει και να δίνει αγώνα ακόμα και μέσα σε δυσμενή διεθνή συσχετισμό, ακόμα και στη δύσκολη συγκυρία, για να βελτιώνονται οι όροι ζωής του ελληνικού λαού. Και ερχόμαστε, φίλες και φίλοι, σε αυτή τη συγκυρία, σε μια εκδήλωση σαν για αυτή, να συζητήσουμε πρώτον ένα πάρα πολύ κρίσιμο ιστορικό ερώτημα. Γιατί ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ αυτός που κέρδισε από την κατάρρευση του παλιού πολιτικού σκηνικού? Και δεύτερον, γιατί πετυχαίνει αυτό το πρόγραμμα? Γιατί πετυχαίνει αυτό το πρόγραμμα? Θα έρθω αργότερα σε αυτό το ερώτημα. Πάμε να τα δούμε ένα. Γιατί ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ αυτός που κέρδισε? Λένε γιατί έκανε το ΠΑΣΟΚ δεξιές επιλογές, αγκάλιασε τον νεοφιλελευθερισμό, ταυτίστηκε με τη δεξιά. Σωστό. Σωστό, αλλά απαντάει σε άλλο ερώτημα. Δεν απαντάει στο ερώτημα γιατί ανέβηκε ο ΣΥΡΙΖΑ, απαντάει στο ερώτημα γιατί έπεσε το ΠΑΣΟΚ. Και όταν έπεσε το ΠΑΣΟΚ και έχασε τη λαϊκή του στήριξη, υπήρχαν πολλές επιλογές μπροστά στον αριστερό και τον προοδευτικό κόσμο. Για θυμηθείτε πόσα σχήματα φύτρωσαν ακόμα και εκείνο τον καιρό και προτείνανε κάποιου τύπου λύσεις. Αλλά ο λαός μας στήριξε το ΣΥΡΙΖΑ. Άρα αν θέλει κανείς να απαντήσει στο ερώτημα, πρέπει να το ξαναθέσει και να συνειδητοποιήσει ότι η απάντηση, επειδή εφάρμοσε μνημόνιο το ΠΑΣΟΚ, δεν είναι επαρκής, διότι απαντάει σε άλλο ερώτημα, φίλες και φίλοι. Βεβαίως, το ΠΑΣΟΚ εφάρμοσε τα μνημόνια τα σκληρά, διέριξε τους δεσμούς του με τα λαϊκά στρώματα τα οποία είχε οικοδομήσει αυτούς τους δεσμούς στη δεκαετία του 80 και δημιουργήθηκε ένα κενό. Γιατί το κάλυψε ο ΣΥΡΙΖΑ? Νομίζω κυρίως για τρεις λόγους. Για λόγους που άπτονται
πολιτικών και ιδεολογικών στηριγμάτων και σταθερών, τα οποία είχε αυτός ο χώρος από πάρα πολύ παλιά και τα οποία κατά τη γνώμη μου αποτελούν και τη βάση στην οποία καλούμαστε να χτίσουμε το σύγχρονο κόμμα της μεγάλης δημοκρατικής παράταξης της αριστεράς αυτή τη στιγμή που χρειάζεται η κοινωνία μας. Το πρώτο, η συμπεριφορά απέναντι στα κινήματα. Τα κινήματα δεν είναι κατεξοχήν ύποπτα, όπως λένε άλλες δυνάμεις της αριστεράς. Θυμηθείτε λίγο ποια ήταν η αντιμετώπιση μερικών δυνάμεων της αριστεράς όταν ξέσπασε το κίνημα των αγανακτισμένων. Ότι δεν είναι ιδεολογικά όρημα, λέγανε αυτά τα κινήματα, και ότι θα οδηγήσουν σε στρεβλώσεις και εγώ δεν ξέρω τι άλλο. Αυτή είναι μία αντίληψη. Δεν ήταν η δική μας. Η δική μας αντίληψη ήταν ότι υπάρχει ένα γνήσιο λαϊκό ξέσπασμα, το οποίο βασίζεται σε πραγματικά λαϊκά προβλήματα και ότι οι δυνάμεις, οι προοδευτικές, οι αριστερές, πρέπει σε αυτά τα κινήματα να έχουν τη δική τους ιδεολογική και πολιτική παρέμβαση ακριβώς για να μην έχουμε αντιδημοκρατικές εκτροπές. Και ήταν ορατός ο κίνδυνος, φίλες και φίλοι, εκείνο τον καιρό. Τον καιρό που ήταν οι απαρχές του λαϊκού αυτού μοναδικού ιστορικού ξεσπάσματος. Του ξεσπάσματος του κινήματος των αγανακτισμένων. Ήταν πραγματικός ο κίνδυνος αντιδημοκρατικών εκτροπών. Υπήρχε και φασιστικός σπόρος που έπεσε εκεί μέσα. Με μέθοδο, με σύστημα. Σπόρος αντιπολιτικός. Σπόρος που ήθελε να οδηγήσει από τη Μούτζα στη Βουλή στην απόλυτη άρνηση των δημοκρατικών εξελίξεων. Δεν κέρδισε αυτός ο σπόρος. Δεν τον αφήσαμε να φυτρώσει και οι οργανωμένες δυνάμεις και ο δημοκρατικός λαός. Γιατί έχουμε αυτή την ιδεολογική και πολιτική αρχή, ότι τα αυτόνομα κινήματα από μόνα τους μπορούν να γίνουν συνιστώσεις δυνάμεις της πολιτικής και κοινωνικής αλλαγής. Δεν είναι κατά ανάγκη ύποπτα, όπως λένε οι δυνάμεις της αριστερής ιδεολογικής καθαρότητας, και βεβαίως δεν είναι κάτι το οποίο οι αριστερές και προοδευτικές δυνάμεις πρέπει να φοβούνται, όπως θεωρούν οι κατεστημένες δυνάμεις. Αυτός είναι ο πρώτος λόγος, λοιπόν, κατά τη γνώμη μου, για τον οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ κέρδισε. Ο δεύτερος λόγος. Ο δεύτερος λόγος, φίλες και φίλοι, έχει να κάνει με την πολιτική μας για την Ευρώπη. Διότι αυτό το κόμμα, από πάρα πολύ νωρίς, μίλησε για τις αναγκαίες αλλαγές, οι οποίες πρέπει να γίνουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ακριβώς για να μην ζήσει η Ευρώπη την τραγωδία που έζησε στην Ελλάδα, να μην ζήσει καμία άλλη χώρα της Ευρώπης την τραγωδία που έζησε στην Ελλάδα. Υπάρχει μία, είμαι σίγουρος ότι θα το έχετε ακούσει, η συζήτηση τώρα για το χρέος, και λένε το γαλλικό κλειδί. Αδίκως το λένε γαλλικό κλειδί. Ποιο είναι αυτό? Είναι η ρήτρα ανάπτυξης. Ποιος την είπε πρώτος τη ρήτρα ανάπτυξης? Ο Αλέξης ο Τσίπρας μίλησε για ρήτρα ανάπτυξης πρώτος στην αναγκαία ρύθμιση του χρέους, όταν οι άλλοι λέγανε ότι είναι βιώσιμο. Τι σημαίνει αυτό? Τι σημαίνει η ρήτρα ανάπτυξη? Σημαίνει ότι πληρώνω όταν έχω. Όταν η οικονομία μου μεγαλώνει, τότε και μόνο τότε, βάζω λοιπόν κάποια από τα χρήματα που βγήκαν για να αποπληρώσω χρέη. Η λογική των δύο πρώτων μνημονίων ήταν η ανάποδη. Δεν με νοιάζει τι γίνεται στην οικονομία. Τη στίβω, βγάζω από τη μύγα ξύγι για να αποπληρώσω χρέη. Και απέδειξε ποια ήταν τα διέξοδα. Φίλες και φίλοι, θυμάστε πόση ειρωνία είχαμε δεχτεί όταν ο πρόεδρος μας μίλησε για το αναγκαίο μέτωπο των χωρών του Νότου, που μας λέγανε αυτά δεν γίνονται διότι Μέρκελ Σαρκοζή καθαρίζουν το παιχνίδι στην Ευρώπη. Αυτά που λέτε εσείς, κύριε Τσίπρα, αυτά που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ανέφικτα, είναι ανοησίες, ποτέ δεν θα συμβούν. Και ποιος το έλεγε ότι θα γινόταν και θα γινόταν στην Αθήνα, και έχουν γίνει ήδη 4 και πάνε για την 5η. Σύνοδο των χωρών του Νότου, οι οποίες χώρες του Νότου αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα. Ποιος θα το έλεγε, φίλες και φίλοι, ότι θα έχει ανοίξει με τόση ένταση η συζήτηση για θεσμικές αλλαγές μέσα στην Ευρώπη? Παρατηρήστε τι λέει ο Μακρόν και πηγαίνετε να δείτε τι έλεγε για πάρα πολύ καιρό αυτό το κόμμα της αριστεράς. Θα μου πει κανείς, μα γιατί τέτοια αιμονή? Γιατί τέτοια επιμονή? Δεν βλέπετε ποια είναι η Ευρώπη? Υπάρχει αυτή η συζήτηση? Δεν υπάρχει, φαντάζομαι θα τη συναντάτε κι εσείς στον κοινωνικό σας περίγυρο.
Η δική μας αρχή είναι ότι μόνο με την ενότητα των λαών και των κρατών μπορούμε να αποκρούσουμε τις ακραίες ορέξεις των αγορών. Τι σημαίνει αυτό, φίλες και φίλοι? Σημαίνει ότι και έξω από την Ευρώπη, να σου πω, θα έρχονταν οι αγορές μόνες τους και θα σου ανεβάζανε τα επιτόκια και θα έψαχνες να βρεις πού να πας να σωθείς. Και όταν δεν είσαι στην Ευρωζώνη, μία λύση υπάρχει. Τι έπαθε η Αργεντινή προχθές? Με τον κύριο το δεξιό που λέγανε ότι θα τη σώσει. Είχε βγει από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και ξαναμπήκε. Μόνο έτσι έχει νόημα η Ενωμένη Ευρώπη. Όταν μπορεί να αποτελέσει ασπίδα για την πολιτεία, για την κοινωνία, για τις κυβερνήσεις, ούτως ώστε να εφαρμόζονται πολιτικές που προστατεύουν το λαό μας. Και αυτό είναι μια δεύτερη πτυχή πολιτικής, η οποία έδειξε ότι είχε μια πάρα πολύ σοβαρή διορατικότητα, διότι η Ευρώπη ήρθε μπροστά σε αυτά τα αδιέξοδα. Ο τρίτος λόγος, φίλες και φίλοι, ο τρίτος λόγος νομίζω και η τρίτη ιδεολογική αρχή η οποία κατέστησε εφικτή την πολιτική κυριαρχία του ΣΥΡΙΖΑ το 2015 ήταν η ιδέα του περί συμμαχιών. Ωραίες ιδέες, καλές οι προτάσεις πολιτικής, άμα δεν μπορείς να συγκροτήσεις πλειοψηφίες για να τις εφαρμόσεις, χαιρέτα μου τον πλάτανο. Θα μείνουν απλώς ιδέες, μπορεί στο μέλλον να επηρεάσουν, αλλά όταν έχει ανάγκη ο λαός, υπάρχει ανάγκη για νέες πλειοψηφίες. 2011. Καλοκαίρι, ζέστη, καίγανε τα Μάρμαρα. Στάδιο ειρήνης και φιλίας. Τρίτη πανελλαδική συνδιάσκεψη του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ βγαίνει από μια διάσπαση. Πληγωμένος. Αλέξης Τσίπρας στο Βήμα προτείνει εκλογική συμμαχία του ΣΥΡΙΖΑ, της ΔΙΜΑΡ, των Οικολόγων Πράσινων, του ΚΚΕ, του ΝΑΡ, όλων των προοδευτικών δυνάμεων, των δυνάμεων που αποδεσμεύονται από το ΠΑΣΟΚ. Προσέξτε, εκλογική συμμαχία με αίτημα κυβερνητική αλλαγή. Και τότε λιδωρίες. Και τότε χαμογελάκια και αστιάκια. Γιατί ήταν οι δημοσκοπήσεις που μας δείχνανε 5-6%. Πώς είναι δυνατόν ένα κόμμα του 5 και του 6% να βάζει θέμα αλλαγής διακυβέρνησης. 2011. Αυτή η πρόταση, φίλες και φίλοι, δεν αγκαλιάστηκε από καμία ηγεσία. Αγκαλιάστηκε όμως από την προοδευτική και αριστερή πλειοψηφία του λαού μας. Και γι' αυτό φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Άρα λοιπόν, κινήματα, Ευρώπη, συμμαχίες. Αυτές είναι οι κατευθυντήριες γραμμές οι οποίες έχουν δικαιώσει αυτό το εγχείρημα, το ιστορικό. Και ξέρετε τι, είναι και ιδεολογικές αρχές πάνω στις οποίες, κατά τη γνώμη μου, συναντιούνται διαφορετικά πολιτικά ρεύματα που αυτή τη στιγμή συναποτελούν με τρόπο ίσο αυτό που είναι ο σύγχρονος ΣΥΡΙΖΑ. Το ρεύμα δηλαδή που προέρχεται από το κουκουέ εσωτερικού, το ανανεωτικό ρεύμα του ΚΚΕ και τον αριστερό κόσμο, τον προοδευτικό κόσμο που αποδεσμεύτηκε από το ΠΑΣΟΚ, και θέλω να το πω ενώπιον σας καθαρά και εξάστερα. Διότι βεβαίως ξέρω, είπε εδώ η ηγεσία της οργάνωσης, είναι ανοιχτή συγκέντρωση, δεν λέμε και τίποτα απαγορευμένο. Εγώ δεν αισθάνομαι περισσότερο ΣΥΡΙΖΑ από κανέναν από τους φίλους και τους συντρόφους οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο κόμμα αυτό και δίνουν τη μάχη, μπορεί να εντάχθηκαν πρόπερση. Δεν έχει καμία σημασία. Και σε κανέναν δεν επιτρέπεται από μας, σε κανέναν, να επικαλείται τα χρόνια προϋπηρεσίας για να λέει στον άλλον ότι είναι λιγότερο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτές είναι λογικές νομίζω τις οποίες οφείλουμε, ακριβώς επειδή έχουμε αυτά τα ιδεολογικά και πολιτικά εργαλεία, να τις ξεπεράσουμε και να τις αφήσουμε στο πλάι. Σας παρέθεσα, φίλες και φίλοι, τους λόγους για τους οποίους πιστεύω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κατάφερε να κερδίσει τις προηγούμενες εκλογές. Κερδίσαμε τις προηγούμενες εκλογές. Κερδίσαμε τις εκλογές του Γενάρη του 2015, μάλιστα. Τι συνέβη μετά? Γιατί βγαίνει αυτό το πρόγραμμα? Τι σημαίνει βγαίνει αυτό το πρόγραμμα? Τι εννοείται ότι βγαίνει αυτό το πρόγραμμα? Ότι πάνε όλα τέλεια, ότι είμαστε έτοιμοι να βγούμε στους δρόμους να πανηγυρίζουμε? Όχι. Δεν θα το ακούσετε αυτό από στέλεχος της κυβέρνησης. Αλλά αυτό το πρόγραμμα είναι το πρώτο πρόγραμμα στην εφαρμογή του οποίου
δεν έχουμε έτοιμα για πρόσθετα μέτρα. Τα μέτρα που συμφωνήθηκαν στην αρχή του προγράμματος είναι τα μέτρα με τα οποία ολοκληρώνουμε το πρόγραμμα. Πρώτον και δεύτερον, πράγμα το οποίο δεν μπορούμε να το αγνοούμε, το αγνόησε ο κύριος Μητσοτάκης σήμερα στη Βουλή, η ανεργία έχει πέσει από το 27 στο 20%. Προβλήματα, αν υπάρχουν, πάμπολα. Αλλά δεν μπορούμε να τα βλέπουμε έξω από αυτόν τον κεντρικό καμβά. Ότι η οικονομία μας σταθεροποιείται, ότι ακόμα και μέσα σε αυτό το πρόγραμμα αυτή η κυβέρνηση κατάφερε και να αναπτύξει το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης, το οποίο το είχαν δέσμευση από το 2010 και ποτέ δεν το εφαρμόσανε, και να δώσει πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στους ανασφάλιστους συμπολίτες μας, και να ενισχύσει κατά 50-60% τον προϋπολογισμό για τα επιδόματα τέκνων, και να πάρει πρωτοβουλίες οι οποίες δείχνουν ότι δεν υπάρχουν διαπλεκόμενα συμφέροντα τα οποία να τις έρνουν από τη μύτη. Διότι αποδεικνύεται ότι ήταν και αυτό μια πληγή της πατρίδας μας πριν. Λέγανε πολλοί ότι είναι το μεγάλο δημόσιο. Δεν έχει έρθει και ο Χρήστος ο Σπύρτης, ελπίζω να έρθει ή να του μεταφέρετε ότι είπα μια καλή κουβέντα γι' αυτό, γιατί θα με εκτελέσει αν δεν το κάνετε. Κάθισε λοιπόν ο Σπύρτης και διαπραγματεύτηκε για τους αυτοκινητόδρομους. Πήγε στο γραφείο του λοιπόν και πήγανε προφανώς οι κατασκευαστικές εταιρείες και του λένε, κύριε Υπουργέ, τη σύμβαση που έχουμε, πληρώστε μας. Και κατάφερε λοιπόν να πληρώσει το δημόσιο 750 εκατομμύρια λιγότερο. Και να τελειώσουν και οι αυτοκινητόδρομοι. Διότι προσέξτε, μέχρι πριν πληρώναμε και οι αυτοκινητόδρομοι δεν ολοκληρώνονταν. Καταλαβαίνετε ποιο είναι το μεγάλο κράτος που ενοχλεί τον κύριο Μητσοτάκη? Όχι αυτό. Όχι το κράτος που το βρίσκουν πελάτη τα μεγάλα συμφέροντα. Το μεγάλο κράτος που ενοχλεί τον κύριο Μητσοτάκη και τους ομοίους του είναι το κράτος που δίνει συντάξεις, το κράτος που έχει γιατρούς, νοσοκόμους, το κράτος που έχει δασκάλους, που έχει σχολιά, που έχει νοσοκομεία, που στηρίζει και την μικρή επιχειρηματικότητα. Αυτό είναι το κράτος που ενοχλεί τον κύριο Μητσοτάκη. Το διαπλεκόμενο κράτος, το οποίο χρυσώνει τη Siemens, την Novartis και άλλες εταιρείες οι οποίες δουλεύουν με τον ίδιο τρόπο, δεν ενοχλεί κανέναν από δάφτους. Δεν θα ακούσετε ποτέ όταν μιλάνε για μεγάλο κράτος να μιλάνε για αυτά. Σε καμία των περιπτώσεων. Άρα λοιπόν έχουμε ένα καμβά θετικών εξελίξεων. Και πάνω σε αυτό τον καμβά είμαστε υποχρεωμένοι να συζητήσουμε και για τις επιτυχίες και για τις αποτυχίες και για τα πισωγυρίσματα και για τα προβλήματα και για τα θετικά βήματα τα οποία έχουν συμβεί όλα αυτά τα 3 χρόνια. Γιατί λοιπόν συνέβησαν αυτά? Γιατί καταφέρνουμε αυτή τη στιγμή να έχουμε τα χαμηλότερα επιτόκια που είχαμε από τότε, πολύ πριν ξεσπάσει η κρίση, και να είμαστε έτοιμοι, όπως όλοι λένε πλέον, να ολοκληρώσουμε το πρόγραμμα? Πρώτον, διότι κάναμε εκλογές μετά τη συμφωνία. Θυμηθείτε λίγο, φίλες και φίλοι. Παπανδρέου πάει σε εκλογές με τι σύνθημα? Το 9 λεφτά υπάρχουν. Και φέρνει μετά το πρώτο μνημόνιο. Ρώτησε μετά τη συμφωνία? Δεν ρώτησε. Σαμαράς πάει στις εκλογές με τι σύνθημα? Ζήτησε εντολή επαναδιαπραγμάτευσης. Ήτανε ο νεολογισμός του καιρού, η επαναδιαπραγμάτευση. Και έφερε το δεύτερο μνημόνιο. Ρώτησε το λαό μετά τη συμφωνία? Δεν τον ρώτησε. Τσίπρας ζητάει ισχυρή εντολή το Γενάρη και κατεβαίνει με το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης. Δεν έχει σημασία που ηρωνεύονται. Τους καλώ να γυρίσουν πίσω και να δούνε το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης και να ξανασυζητήσουμε. Και θα τους ρωτήσουμε αν θέλουν αύξηση του κατώτατου μισθού. Και γιατί δεν ψηφίσανε τη μερική μείωση του έμφυα που θα ισχύσει από τη μεθεπόμενη χρονιά. Όταν η εντολή του Τσίπρα για ισχυρή διαπραγμάτευση εξαντλήθηκε, φίλες και φίλοι, ό,τι καταφέραμε και ό,τι δεν καταφέραμε ήρθε ενώπιον του ελληνικού λαού. Γι' αυτό έγιναν οι εκλογές του Σεπτέμβρη. Ήμουνα μέσα στο κοινοβούλιο εκείνες τις ιστορικές μέρες. Πιστέψτε με, πολλοί πηγαίνανε στον Πρωθυπουργό και του λέγανε συνέχισε, έχεις πλειοψηφία. Να είχε διασπασμένο κόμμα, γιαλαντζή πλειοψηφία,
Δεν υπήρχε πλειοψηφία με την οποία να είχε να εκλεγεί και να παριστάνει τον Πρωθυπουργό για κάνα εξάμηνο ακόμα, μέχρι να μας έρθει καμία λύση τεχνοκρατών. Και τότε βεβαίως και ο Τσίπρας και όλοι μας κάναμε αυτό που ήταν για τους άλλους αδιανόητο, επιτρέψτε μου. Ξαναρωτήσαμε τον λαό και είπαμε: αυτά καταφέραμε, αυτά δεν καταφέραμε, αυτά είναι τα δύσκολα, αυτές είναι οι μάχες που καλούμαστε να δώσουμε. Ποιος θέλετε να συνεχίσει? Και εκεί πέρα βεβαίως η Νέα Δημοκρατία ήρθε με την κεκτημένη ταχύτητα την οποία δεν έχει χάσει ακόμα να λέει ότι θέλω να εφαρμόσω ό,τι εφάρμοζα και πριν. Και ήρθε το αποτέλεσμα που ήρθε. Δεύτερος λόγος. Μας κατηγορούν πάρα πολύ για το πρώτο εξάμεινο της διαπραγμάτευσης. Τα κάνατε, λέει, μπάχαλο, κόστησε στη χώρα αυτό το εξάμεινο. Το τι ανοησία έχει ακουστεί για το κόστος αυτής της διαπραγμάτευσης πραγματικά είναι ανάξιο σχολιασμού. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, και αυτοί που είπαν τις μεγαλοστομίες κάπως τώρα μαζεύονται. Αυτή η διαπραγμάτευση, φίλες και φίλοι, είναι η διαπραγμάτευση η οποία μείωσε το ύψος των πρωτογενών πλεονασμάτων, δηλαδή την οικονομία που πρέπει να κάνεις για να αποπληρώνεις χρέη. Είπαμε, λιγότερη οικονομία πρέπει να κάνουμε για να αποπληρώνουμε χρέη, πρέπει να προστατέψουμε την κοινωνία. Και μας λένε ότι στήχησε πολύ. Χωρίς αυτή τη διαπραγμάτευση, φίλες και φίλοι, η οποία μείωσε κατά 20 δις τα πλεονάσματα τα οποία θα έπρεπε να πετύχουμε, δεν θα ήμασταν σε θέση να δώσουμε μέρισμα κοινωνικό ούτε το 2016, ούτε το 2017. Και επειδή άκουσα, όταν δόθηκε το μέρισμα αυτό, τον κύριο Μητσοτάκη να το αποκαλεί ψίχουλα, θα του έλεγα να μάθει να σέβεται τον κόσμο ο οποίος έχει μάθει να ζει και να περνάει το μήνα του με 600 και 700 ευρώ. Αντιλαμβανόμαστε ότι ενδεχομένως να μην του είναι προσωπικώς εύκολο να το αντιληφθεί. Ας προσπαθήσει όμως, ενδεχομένως και στο τέλος αυτής της χρονιάς, κύριε Νεφελούδη, να μην προσβάλλει τον κόσμο ο οποίος ήταν δικαιούχος του μερίσματος. Η ισχυρή διαπραγμάτευση λοιπόν ήταν άλλος ένας λόγος. Και βεβαίως ένας τρίτος λόγος, φίλες και φίλοι, είναι το γεγονός ότι μέσα σε αυτές τις δυσκολίες πήραμε πρωτοβουλίες οι οποίες πείσανε ότι υπάρχουν πάντα τα περιθώρια να ασκεί κανείς πολιτική για να προστατεύει τον κόσμο της εργασίας και το μισθωτό και τον αυτοαπασχολούμενο και μία σειρά πράγματα. Όταν έγινε η μεταρρύθμιση του ΕΦΚΑ, θεωρώ ότι είναι από τις μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις που έχουμε πετύχει, το λέω με έμφαση, είναι πλεονασματικός ο ΕΦΚΑ αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ενώ όλοι λέγανε ότι θα δημιουργεί ελλείμματα. 80% των ελεύθερων επαγγελματιών πληρώνουν χαμηλότερη εισφορά από ό,τι πληρώνανε πριν. Σε κάποιους βεβαίως δεν αρέσει. Αυτοί κάποιοι, πρέπει να σας πω, φίλες και φίλοι, έχουν δυσανάλογα μεγάλη δυνατότητα σε σχέση με τον αριθμό τους στο να παράγουν αρνητική δημοσιότητα γύρω από το ασφαλιστικό σύστημα. Θεσπίσαμε την ελεύθερη πρόσβαση στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Απλώσαμε το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης. Το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης, σας είπα και πριν, ήταν δέσμευση από το πρώτο μνημόνιο, από το 2010. Ξέρετε τι κάνανε? Τίποτα. Φτάσανε το 2014 μόνο και το πήγανε πιλωτικά σε 13 δήμους, αν δεν κάνω λάθος, κάτι τέτοιο. Και αυτοί οι 13 δήμοι με ποιο κριτήριο ήταν επιλεγμένοι, φίλες και φίλοι? Με το κριτήριο του αν ο πολιτευτής ή ο βουλευτής είχε εγκύτητα στο αρμόδιο Υπουργείο, για να γυρίσει μετά και να το πουλήσει το κατόπιν ενεργειών μας. Πώς το λέγανε, κατόπιν ενεργειών μας, θα πάρετε κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης πιλωτικά σε αυτό το Δήμο. Μέρημνα για να αναπτύξουν τέτοια προγράμματα λοιπόν δεν είχαν. Και αυτό νομίζω είναι ένας από τους λόγους επίσης που έκανε αυτό το πρόγραμμα να λειτουργεί και να μαζευόμαστε αυτό το καιρό. Να μαζευόμαστε, φίλες και φίλοι, για να συζητήσουμε το τι θα γίνει μετά, τι θα γίνει καθώς τελειώνουν τα μνημόνια, με ποιους όρους θα πάμε, τι προτεραιότητες θα βάλουμε. Δεν ξέρω πόσο καιρό θα πάρει στη Νέα Δημοκρατία, αλλά εμείς αυτή την κουβέντα την έχουμε ξεκινήσει. Κάναμε 13 περιφερειακά συνέδρια. Προσπάθησε ο κύριος Μητσοτάκης, ζητούσε από τους αυτοδιοικητικούς του, τους αυτοδιοικητικούς που πρόσκειται στη Νέα Δημοκρατία, να μην πατάνε σε αυτά τα συνέδρια. Βεβαίως τον γράψαν στα παλαιότερα των υποδημάτων τους. Ήταν νομίζω αυτονόητο, διότι και ένας άνθρωπος, αν είναι λογικός, ακόμα και αν είναι δεξιός και δεξιότατος, όταν έρχεται ο Πρωθυπουργός και δύο ντουζίνες υπουργοί στο χώρο του, θα πάει, θα μιλήσει για τα προβλήματα, διότι αν δεν πάει, θα είναι και υπόλογος
στο λαό τον οποίο έχει κληθεί να εκπροσωπεί. Έτσι δεν είναι? 13-14 λοιπόν περιφερειακά συνέδρια. 14 περιφερειακά συνέδρια και η συμπίκνωσή τους σε ένα συνεκτικό σχέδιο ανάπτυξης το οποίο πήγε στη Βουλή για να συζητηθεί. Ποτέ άλλοτε δεν έχει γίνει τέτοια δουλειά. Για πρώτη φορά η χώρα είναι σε θέση να συζητήσει θετικά για το μέλλον της με τέτοιο τρόπο. Για πρώτη φορά. Και εδώ, ξέρετε, αυτή η πραγματικότητα είναι πολύ πιεστική. Και επειδή βλέπω και κάποια μέσα ενημέρωσης να προσπαθούν να ακουμπήσουν άλλες ατζέντες και να αρχίσουν να φτιάχνουν ένα κλίμα ότι εδώ πέρα έχουμε γίνει, ας πούμε, Σικάγο στα τέλη του 19ου αιώνα, ας πούμε, νομίζω ότι θα πρέπει και αυτοί να αντιληφθούν ότι έχει περάσει ο καιρός που είχαν τη δυνατότητα αυτό να το κάνουν. Γιατί το δοκίμασαν. Θυμηθείτε τι έγινε με τους αγανακτισμένους. Οι αγανακτισμένοι ήταν το τέλος της κυριαρχίας των διαπλεκόμενων μίντια. Εκεί που αποφάσισαν ότι είναι, ενώ είχε κατακλειστεί το κέντρο της Αθήνας, αποφάσισαν ότι αν δεν τη δείξουν αυτή τη συγκέντρωση δεν υπάρχει. Έτσι νομίζανε. Λοιπόν, επειδή βλέπω λοιπόν αυτή την τάση, θέλω από αυτό το βήμα να τους πω ότι ματαιοπονούν εάν προσπαθούν να φτιάξουν μία εικόνα καταστροφής η οποία δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα της Νέας Δημοκρατίας, ότι υπόσχονταν διαρκώς στα μέλη της μία καταστροφή η οποία ποτέ δεν έγινε. Η χώρα λοιπόν, φίλες και φίλοι, ολοκληρώνει τα προγράμματα και έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε για το αύριο. Τι ρόλο θέλουμε να παίξουμε στην περιοχή? Ποια είναι η ιστορική μας θέση ως λαός? Τι συμπεράσματα έχουμε βγάλει από αυτή την τεράστια κρίση? Πιστεύω ότι έχουμε βγάλει πολύ κρίσιμα συμπεράσματα. Οι πολιτικές για τις οποίες σας είπα πριν και ανέφερα, οι πολιτικές στήριξης των αδυνάμων, έχουν πάρα πολύ ευρεία πλειοψηφία αποδοχής σε όλες τις μετρήσεις. Αυτές τις μετρήσεις που συστηματικά υποτιμούν τη δυναμική του ΣΥΡΙΖΑ. Αν δείτε αυτές τις πολιτικές, είναι πραγματικά πολύ ψηλά στην αποδοχή του λαού μας. Και καθώς η χώρα βγαίνει λοιπόν από αυτή την κρίση, έχει τη δυνατότητα να αναρωτηθεί ο ρόλος της στην περιοχή ποιος είναι. Και θέλω να κάνω μια παρέκβαση να αναφερθώ στο θέμα το φλέγον το μακεδονικό, το οποίο είχε και ως παρελκόμενο, αλλά έτσι είναι μια πάρα πολύ αρνητική στιγμή, την επίθεση στον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης από φασιστικά στοιχεία, η οποία προφανώς και αυτονοήτως είναι καταδικαστέα. Έτσι. Καταδίκη δεν αρκεί όμως από μόνη της. Δεν αρκεί να καταδικάζουμε την κλωτσιά και την μπουνιά του φασίστα. Δεν αρκεί αυτό, φίλες και φίλοι. Πρέπει να καταδικάζουμε και την ανοχή σε αυτές τις πρακτικές. Διότι η δύναμη του φασίστα δεν είναι στην κλωτσιά του και την μπουνιά του. Είναι στην ανοχή του διπλανού που βλέπει και δεν αντιδρά, στο κόμμα που ανέχεται στους κόλπους του αυτές οι λογικές να επικροτούνται και θα πρέπει η Νέα Δημοκρατία να πάρει θέση καθαρή εάν ο κύριος που είπε «καλά να πάθει ο προδότης» είναι ακόμα μέλος της Νέας Δημοκρατίας. Και είναι μία πάρα πολύ σημαντική υπόμνηση για το ποιο είναι το χρέος των δημοκρατικών πολιτών αυτής της χώρας, τώρα που το αυγό του φιδιού πάει ξανά να εμφανιστεί. Μέτωπο λοιπόν καθημερινό και οριοθέτηση και από αυτές τις πρακτικές και από αυτές τις ιδέες. Μακεδονικό. Έχει κερδίσει η χώρα μας από τη στασιμότητα, από την επιλογή της στασιμότητας στην εξωτερική πολιτική. Από τους φωστήρες της εξωτερικής πολιτικής που λέγανε ότι αν είναι στάσιμα τα πράγματα στις διαπραγματεύσεις με την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, μια χαρά. Δηλαδή, αν είσαι στάσιμος εσύ, είναι στάσιμος και ο κόσμος. Έλα που δεν είναι έτσι. Διότι από τη στασιμότητα φτάσαμε 140 χώρες να έχουν αναγνωρίσει τη γειτονική χώρα με το όνομα Δημοκρατία της Μακεδονίας. Δημοκρατία, πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας είναι στη συμφωνία που και εμείς έχουμε υπογράψει. Δημοκρατία της Μακεδονίας και το 140 χώρες την έχουν αναγνωρίσει. Οφείλουν να κοιτάξουν τον κόσμο στα μάτια και να μην του λένε ψέματα, φίλες και φίλοι. Όχι ψέματα για το μακεδονικό. Η Ελλάδα έχει εδώ και 2 δεκαετίες υπογράψει σύνθετη ονομασία, η οποία περιέχει τον όρο Μακεδονία. Που γουδού μου, το μου δεν είναι Μολδαβία, το μου είναι Μακεδονία. Χτίσανε κάποιες καριέρες, βεβαίως,
πάνω στο ζήτημα αυτό, αλλά αυτή τη στιγμή δεν θα τους το επιτρέψουμε να το κάνουν εκ νέου και να καταδικάσουν και τη Μακεδονία σε μια κατάσταση όπου είναι προδομένες από πάνω μέχρι κάτω οι δυνατότητές της. Διότι η Μακεδονία, φίλες και φίλοι, μπορεί να γίνει ένας κόμβος ανάπτυξης και συνανάπτυξης για όλα τα Βαλκάνια και την Κεντρική Ευρώπη. Και αυτή τη δυνατότητα, αυτή η κοντόφθαλμη πολιτική της την έχει στερήσει. Εμείς, η χώρα μας, στα Βαλκάνια είναι ισχυρός παίχτης. Οι χώρες με τις οποίες συναντιέται ο Αλέξης ο Τσίπρας στο επίπεδο των Βαλκανίων, αθρηστικά έχουν χαμηλότερο προϊόν από την Ελλάδα. Δεν μπορεί σε αυτή τη συζήτηση εμείς να μπαίνουμε φοβικά. Και ούτε βέβαια, και θα το πω ευθαρσώς, να παρακάμπτουμε το γεγονός ότι άλλες χώρες όπως η Τουρκία, η οποία είναι το βασικό πρόβλημα στην εξωτερική μας πολιτική, δεν έχουν χάσει την ευκαιρία να αυξήσουν την επιρροή και τη διείσδυσή τους στα Βαλκάνια. Πώς το παρακάμπτουμε αυτό? Πώς λέμε ότι αυτό είναι ένα δευτερεύον ζήτημα, ειδικά τώρα που οι σχέσεις με την Τουρκία δοκιμάζονται? Έχουμε λοιπόν κάθε υποχρέωση να κλείσουμε τα νότα μας και να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τη χώρα μας να ξανακερδίσει το ρόλο που της αναλογεί, και έχουμε μια πάρα πολύ σημαντική νίκη, θα έλεγα, στη διαδικασία αυτής της διαπραγμάτευσης. Δεν υπήρξε άλλη φορά στην ιστορία την πρόσφατη ηγεσία της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας που να αποδεχτεί σύνθετη ονομασία για όλες τις χρήσεις και μάλιστα με συνταγματική αλλαγή. Αυτή η αλλαγή ήταν αποτέλεσμα της ενεργητικής εξωτερικής πολιτικής την οποία εφαρμόσαμε. Τι λέει ακριβώς ο κύριος Μητσοτάκης τώρα? Ξανάρχομαι στη θέση ενός οπαδού της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος τον παρακολουθεί όταν είναι τα συλλαλητήρια να λέει δεν υπάρχει θέμα ούτε σύνθετης και να βρούμε μία άλλη συγκυρία. Ποια άλλη συγκυρία, διερωτάτε κανείς, ποια άλλη συγκυρία ακριβώς θα ήταν ευνοϊκότερη? Όταν συναντάει κάναν Ευρωπαίο αξιωματούχο, δυστυχώς γι' αυτόν αρχίζει και τα μπουρδουκλώνει λίγο τα πράγματα. Προχθές έλεγε άλλα, μεθαύριο θα λέει άλλα. Ποια είναι η θέση λοιπόν της Νέας Δημοκρατίας? Μένει στη γραμμή του Βουκουρεστίου ή θα συνεχίσει να λέει άρρητα ρήματα? Μία υποχρέωση έχει και δεν θα την αφήσουμε να ξεφύγει από αυτή. Να πει την αλήθεια στον κόσμο και να πει την αλήθεια, ξέρετε, κυρίως σε ποιους, φίλες και φίλοι, στους ανθρώπους που πήγανε στο συλλαλητήριο. Αυτοί έχουν ένα δικαίωμα παραπάνω να μάθουν την αλήθεια. Την αλήθεια ότι η χώρα μας έχει αποδεχτεί σύνθετη ονομασία που περιέχει τον όρο Μακεδονία. Και ότι είναι αδύνατο να γίνει αυτό που τους λένε όσοι χτίσανε καριέρες πάνω στο Μακεδονικό, ότι μπορεί να συμβεί. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν δικαίωμα παραπάνω ενδεχομένως από εμάς να μάθουν αυτή την αλήθεια η οποία είναι αναντήρητη. Γιατί λοιπόν να τα κλείσουμε τα μέτωπα? Γιατί η χώρα μας μπορεί να γίνει κόμβος της περιοχής καθώς βγαίνει από την κρίση. Είχα την τύχη, φίλες και φίλοι, όσο καιρό κρατάω αυτό το χαρτοφυλάκιο αλλά και στο προηγούμενο χαρτοφυλάκιο το οποίο είχα, να έρθω σε επαφή με παγκόσμιας κλίμακας εταιρείες που επενδύουν σε υποδομές, εταιρείες που επενδύουν στις μεταφορές. Βλέπουν κάτι μοναδικό στη χώρα μας. Η χώρα μας, σκεφτείτε λίγο το χάρτη. Από πάνω της, συμβατικά βεβαίως και πάντα, διότι και το πώς τοποθετούμε το χάρτη, ξέρετε, είναι μια σύμβαση, έτσι. Από πάνω είναι η Ευρώπη, από κάτω η Αφρική. Δεν υπάρχει κανένας λόγος ή κανένας κανόνας της φυσικής ότι έτσι έπρεπε να είναι. Από πάνω μας έχουμε μια όρημη αγορά 400 εκατομμυρίων ανθρώπων. Αγορά η οποία θα έχει ανάγκη σε ενέργεια, σε μεταφορές, σε τηλεπικοινωνίες, σε μία σειρά από πράγματα. Και από κάτω, επίσης σχηματικά, έχουμε τη Βόρεια Αφρική, η οποία περνάει αυτή τη στιγμή τα πάνδυνα, λόγω των αποτυχημένων πολιτικών που κάνανε και οι Ευρωπαίοι και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Η Ελλάδα έχει κάθε συμφέρον να εργάζεται με χώρες της περιοχής για να υπάρξει ηρεμία, ειρήνη και συνανάπτυξη. Τα προϊόντα που έρχονται στην Ελλάδα μπορούν σε μία με μία μισή μέρα, φίλες και φίλοι, να βρεθούν σε οποιοδήποτε σημείο από αυτή την τεράστια περιοχή η οποία αριθμεί 800 εκατομμύρια κατοίκους. Αυτή νομίζω πρέπει να είναι η κεντρική ιδέα πάνω στην οποία πρέπει να επιλέξουμε τις προτεραιότητές μας, να χτίσουμε και να επενδύσουμε με αιχμή τις νέες τεχνολογίες το μέλλον της χώρας μας.
αυτή η κεντρική ιδέα είναι η μοναδικότητα την οποία έχουμε. Και για να επανέλθω για λίγα δευτερόλεπτα στο προηγούμενο ζήτημα, κόμβος δεν μπορείς να είσαι εάν έχεις τα νότα σου γυρισμένα στο βορρά. Το καταλαβαίνουμε. Γι' αυτό πρέπει να λύσουμε και με την Αλβανία ό,τι εκκρεμότητες έχουμε και με την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και να αποκτήσουμε την αυτοπεποίθηση μιας χώρας η οποία ξαναστέκεται στα πόδια της, βγαίνει από την κρίση και διεκδικεί να παίξει το ρόλο που μπορεί να παίξει. Ποιος το έλεγε ότι η Ελλάδα θα ήταν ο περιζήτητος εταίρος στις τριμερείς συμμαχίες οι οποίες αναπτύσσονται σε επίπεδο Μεσογείου, διότι θα έπαιζε αυτό το ρόλο με τις χώρες του Νότου? Ποιοι είναι οι τομείς προτεραιότητας, θα μπορούσε να πει κανείς? Υπάρχουν τομείς οι οποίοι έχουν δείξει τη δυναμική τους. Πρώτον, τουρισμός. Δεν ανακαλύπτουμε την Αμερική. Ο τουρισμός μας συνέχισε και συνεχίζει ακόμα και μέσα στην κρίση να ανεβαίνει. Αποδείχτηκε βεβαίως, δεν θέλω να με παρεξηγήσετε, θεωρώ ότι έχουμε την ομορφότερη χώρα στον κόσμο, πραγματικά, η οποία έχει μοναδικό ανάγλυφο, καταπληκτικές περιοχές και έχουμε και ένα μοναδικό τουριστικό προϊόν. Αποδείχθηκε ότι ο τουρισμός μας από μόνος του δεν μπορεί να τη βγάλει τη χώρα από την κρίση. Άρα χρειάζονται και πρόσθετα μέτρα να πάρουμε. Επεκτείνεται αυτή τη στιγμή το τουριστικό προϊόν στην Ελλάδα, γίνονται πολλές επενδύσεις στην Αθήνα, στη Συγκρού. Επειδή μένω στη Νέα Σμύρνη, να σας πω, αυτή τη στιγμή πρέπει να χτίζονται 5 ξενοδοχεία καινούργια και έχουν ανοίξει άλλα 2. Δεν είναι, θα σας γελάσω για τον ακριβή αριθμό, αλλά αν κάποιος κάνει μια βόλτα θα δει ότι η Αθήνα γίνεται και τουριστικός προορισμός, χώρια τα Airbnb τα λεγόμενα, έτσι, που κλείνουν μέσω διαδικτύου, διαμονές κτλ. Κάπως αλλιώς έπρεπε να το πω, γιατί είναι έμεση διαφήμιση. City break, ναι, τέλος πάντων. Πρέπει να βρούμε τον όρο ο οποίος αποκλείει ότι κάνουμε έμεση διαφήμιση όταν μιλάμε, έτσι. Άρα ο τουρισμός μας έχει μια δυνατότητα εδώ, επιτρέψτε μου ένα λεπτό να σας πω για το πόσο σημαντικό είναι και για τον τουρισμό αλλά και για την εικόνα της χώρας συνολικά το να αναπτύξουμε τις οπτικοακουστικές παραγωγές. Φίλες και φίλοι, θα σας καταθέσω μια εμπειρία. Ήμουνα στην Αμερική Φλεβάρι μήνα. Φεβάρι μήνα λοιπόν, εκεί που μιλάγαμε, βλέπω το Λευτέρη τον Κρέτσο, τον Γενικό Γραμματέα Επικοινωνίας, να έχει ένα ψωχοκινήσει, να είναι στα τηλέφωνα. Τι είχε συμβεί? Είχε έρθει ένα πλήρωμα καλλιτεχνών στην Άξο και δυσκολεύονταν να πάρει την άδεια για να κάνει γυρίσματα ενός βίντεο κλιπ στην Πορτάρα. Έχετε πάει στην Άξο? Πορτάρα, πάρα πολύ ωραία εικόνα, έτσι. Φλεβάρης μήνας, προσέξτε. Λοιπόν, γυρίστηκε το βίντεο κλιπ. Τελικά. Δεν ξοδέψαμε τίποτα. Η Ελλάδα δεν ξόδεψε τίποτα. Πήγαν εκεί 100 τραγουδιστές και χορευτές και γυρίσαν το βίντεο κλιπ. Βεβαίως δεν προσβάλλανε το μνημείο, έτσι. Και κατά τη γνώμη μου είναι ένα αισθητικό αποτέλεσμα εξαιρετικό. Όχι μόνο γιατί χορεύουν και τραγουδάνε ωραία οι άνθρωποι, είναι από το Bollywood. Το Bollywood είναι η βιομηχανία θεάματος της Ινδίας. Και να μην βλέπω γελάκια, γιατί η Ινδία είναι μια χώρα με 1,3 δις πληθυσμό. 1,3 δις. Αντιλαμβανόμαστε τα μεγέθη, έτσι. Γυρίστηκε λοιπόν το βίντεο κλιπ. Εάν ανοίξετε την διαδικτυακή πλατφόρμα, για να μην πω το όνομα αυτή τη φορά, και δείτε πόσες φορές, πόσες θεάσεις έχει αυτό το βίντεο κλιπ, μάλλον θα σοκαριστείτε. Το είδα πριν 10 μέρες, 15, 430 εκατομμύρια προβολές. 430 εκατομμύρια προβολές. Ρωτήστε όποιον φίλο γνωστό έχετε στη διαφημιστική αγορά και πείτε του πόσα χρήματα χρειάζεται κάποιος με μια συμβατική καμπάνια για να φτάσει σε ένα τέτοιο κοινό, σε μια τέτοια κλίμακα. Θα σας πω πολλά εκατομμύρια βεβαίως, έτσι. Προσέξτε λοιπόν, ένας πλούτος τον οποίο τον είχαμε ενυπνώσει. Και τον είχαμε ενυπνώσει και χάναμε πάρα πολλές ευκαιρίες. Να μην υποτιμάμε καθόλου λοιπόν τη δυνατότητα που έχει αυτός ο τομέας και γι' αυτό έχουμε πάρει πρωτοβουλίες στο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής και με την απλοποίηση των αδειοδοτήσεων για τα γυρίσματα, αλλά και με κίνητρα τα οποία θα είναι χρηματικά κίνητρα και αφορούν χρήματα από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Ήδη έχουν γίνει αιτήσεις και νομίζω ότι θα σηματοδοτήσει μια πάρα πολύ καλή στιγμή για τη χώρα. Καλή πορεία μάλλον, μια νέα βιομηχανία η οποία θα ανθίσει, το πιστεύω βαθιά πλέον, δεν το πίστευα όταν ξεκίνησα να ασχολούμαι
με το ζήτημα. Ήρθαν κάποιοι υπηρεσιακοί και κάποια παιδιά, συνεργάτες μου, και μου εξήγησαν ότι είναι σημαντικό. Δυσκολεύτηκα να πιστώ. Πρέπει να σας το ομολογήσω. Ένας άνθρωπος, αν δεν έχει επαφή στενή με το αντικείμενο, δεν μπορεί να το αντιληφθεί εύκολα. Αλλά τώρα φαίνεται η τεράστια δυναμική, νομίζω. Ο κόμβος λοιπόν, η Ελλάδα μας, αυτός ο κόμβος δίκαιης ανάπτυξης, για να είναι κόμβος πρέπει να μπορεί να φτιάχνει καλή εικόνα για τον εαυτό της στο εξωτερικό, να λύσει τα προβλήματα με τους βόρειους γειτονές της και να επενδύσει στις υποδομές του. Διότι κόμβος χωρίς υποδομές που να μπορούν να υποστηρίζουν μεταφορές, τηλεπικοινωνίες, μεταφορές ενέργειας, δεν είναι κόμβος, φίλες και φίλοι. Και γι' αυτό ήταν πολλαπλώς θετικό για το δημόσιο συμφέρον το γεγονός ότι ολοκληρώθηκαν οι αυτοκινητόδρομοι. Να το πείτε στο Σπίρτζε, διότι δεν το βλέπω ακόμα, δεν έχει έρθει. Το επαναλαμβάνω γιατί μπορεί να το ξεχάσατε. Α, εδώ είσαι. Έλα μπροστά, παιδί μου. Έλα, κάτσε μπροστά, έλα, κάτσε μπροστά. Στην ώρα του, ο Χριστός μου. Λοιπόν, άρα ολοκληρώσαμε τους αυτοκινητοδρόμους, όπως σας είπα και πριν, και τους ολοκληρώσαμε σε πολύ καλή τιμή. Προσπαθώ να καταλάβω πώς είναι δυνατόν ένα μπουκάλι νερό να το πληρώνεις 1 ευρώ ή να το πληρώνεις 5 ευρώ. Και τι στο διάλογο γίνονταν αυτά τα 4 που είναι ενδιάμεσα. Έτσι, 750 εκατομμύρια λιγότερο. Θα μπορούσε ο Χρήστος να σας πει περισσότερα, γίνεται δουλειά και με, και με το σιδηρόδρομο και με τα λιμάνια και βεβαίως με τις τηλεπικοινωνίες. Ένα χαρτοφυλάκιο το οποίο το κληρονόμησα από το φίλο μου και τον σύντροφο τον Χρήστο και συνέχισα στην ίδια κεκτημένη ταχύτητα που το είχε βάλει ο ίδιος και αυτή τη στιγμή είμαστε σε θέση πολλά έργα να μπορούμε να τα προχωρήσουμε, να τα δημοκρατήσουμε και να τα αναπτύξουμε. Έργα που θα αναβαθμίσουν τις τηλεπικοινωνιακές μας υποδομές. Έχετε μάλλον όλοι σας σύνδεση στο ίντερνετ, έτσι δεν είναι? Ε? Και τι λέει το χαρτί μέχρι 24 Mbps? Ε? Δεν υπάρχουν αυτά. Να τους, ο πρώτος απογοητευμένος. Τι ταχύτητες πιάνετε? 5 με 6 maximum. Γιατί τις πιάνετε αυτές τις ταχύτητες, φίλες και φίλοι? Διότι έχουμε απαρχαιωμένο δίκτυο. Έχουμε δίκτυο χαλκού. Ο χαλκός, όσο πιο μακριά είσαι από το καφάο, τόσο πιο αργά σου έρχεται το σήμα. Και σε πολλές περιοχές δεν έχουμε ούτε μέχρι το καφάο οπτική ίνα. Η οπτική ίνα είναι η τεχνολογία του μέλλοντος. Χαλαζίας, καλά τα λέω, Χρήστο. Χαλαζίας, ο οποίος δεν έχει καθυστερήσεις. Είτε είναι ένα μέτρο, είτε είναι ένα χιλιόμετρο, δεν υπάρχει καμία καθυστέρηση. Αυτή είναι η ιδιότητά του. Είναι, φανταστείτε, σαν σκοτεινό σωλήνας, στο οποίο την άκρη αναβοσβήνει ένα λαμπάκι. Καλά τα λέω, Χρήστο. Δεν έχει υποκλοπές. Το αν δεν έχει υποκλοπές δεν το ξέρω. Αυτό δεν μπορώ να το πω με βεβαιότητα. Τι κάνουμε λοιπόν? Και εδώ προσέξτε, θέλω φίλες και φίλοι να το υπογραμμίσω, διότι... Αυτό είναι. Λοιπόν, θέλω να το υπογραμμίσω, διότι εδώ υπάρχει και ένα πολιτικό και ιδεολογικό ζήτημα. Τι μας λέγανε? Ο ιδιωτικός τομέας, τα πάντα. Αφήστε τα όλα ελεύθερα, λέγανε δεξί. Μπορεί ο ιδιωτικός τομέας να τα φτιάξει κάλλιστα. Αποδείχθηκε ότι στις μεγάλες υποδομές δεν είναι έτσι. Ιδιωτικοποιήθηκε ο ΤΕ, ή μάλλον τον πήρε μια εταιρεία η οποία είναι άλλου κράτους. Μην λέμε και ιδιωτικοποιήθηκε, δεν είναι ακριβώς ιδιωτικοποίηση, έτσι. Οι μεγάλες υποδομές λοιπόν, δεν υπήρχε εκεί κανένα συμφέρον να πάμε στις τεχνολογίες αιχμής. Οι ιδιωτικές εταιρείες δεν θέλω να τις κακίσω. Αυτή είναι η φύση τους. Αλλά πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε, να το συζητήσουμε και να λαμβάνουμε αποφάσεις. Δεν είχαν κανένα συμφέρον να επενδύσουν στις τεχνολογίες αιχμής και γι' αυτό σου λέγανε μέχρι 24 και έπαιρνες 5. Σαν να λέω εγώ, είμαι έως 2,15. Δεν είμαι ούτε ένα 80 όμως. Άρα είναι μισό ψεματάκι, κύριε Κώστα. Το είμαι έως 2,15. Όταν σου πουλάει λοιπόν μέχρι 24 και παίρνεις 5, υπάρχει μία κατάφορη αδικία. Τι κάναμε λοιπόν εμείς? Επειδή ακριβώς ο ιδιωτικός τομέας από μόνος του έδειξε ότι δεν μπορεί να πάει τη χώρα στην επόμενη γενιά συνδεσιμότητας, η οποία ηρίστο εμπαρόδο είναι και στόχος με βάση τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά είναι και δικός μας στόχος αυτόν όμως, και να μην υπήρχε
αυτή η στόχευση θα είναι και δική μας προτεραιότητα πολιτικής. Τι είπαμε? Είπαμε ότι δεν υπάρχει περίπτωση ούτε μισό ευρώ, είτε από ελληνικά είτε από ευρωπαϊκά κονδύλια, να ξοδευτεί για τεχνολογία η οποία είναι ξεπερασμένη, τελεία και παύλα. Και καλούμε τον ιδιωτικό τομέα να δρομολογήσει τις επενδύσεις του στις τεχνολογίες αιχμής, και είχαμε την Deutsche Telekom πριν περίπου ένα μήνα και να ανακοινώνει 2 δις επενδύσεις για οπτική ίνα στο σπίτι. Οπτική ίνα στο σπίτι, φίλες και φίλοι, σημαίνει ότι μπορείς να έχεις ταχύτητες 200-300 Mbps αδιάλειπτα και μάλιστα συμμετρικά. Upload-download. Τι κάνουμε εκεί? Εκεί πρώτον επιδοτούμε την ανάπτυξη των δικτύων και δεύτερον χτίζουμε και ένα δημόσιο δίκτυο. Όπου ο ιδιωτικός τομέας δεν πάει, χτίζουμε το δικό μας δημόσιο δίκτυο. Έχουμε 700 εκατομμύρια εξασφαλισμένα για να επενδύσουμε σε αυτές τις υποδομές και βεβαίως είναι πάρα πολύ σημαντικό να κάνουμε και εμείς γρήγορα, να ενημερωθεί ο κόσμος και να απολαύσει αυτό το δικαίωμα. Το ζήτημα του δίκαιου, της δίκαιης διάχυσης αυτών των τεχνολογιών είναι ζήτημα κοινωνικής δικαιοσύνης. Θέλω να σκεφτούμε μαζί το εξής. Σκεφτείτε έναν άνθρωπο ο οποίος μένει σε μια κοινότητα, σε ένα δήμο, ο οποίος είναι ψηφιακά άρτιος, με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, και έναν άνθρωπο ο οποίος μένει σε ένα δήμο, σε μια κοινότητα, πολύ περισσότερο σε ένα νησί, γιατί έχουμε και το θέμα της διαφορετικότητας εμείς, ο οποίος δεν έχει. Δεν είναι άρτιος ψηφιακά. Και σκεφτείτε δύο ανθρώπους οι οποίοι έχουν το ίδιο ονομαστικό εισόδημα. Προσέξτε. Αυτός που είναι στον τεχνολογικά αναβαθμισμένο δήμο θα έχει καλύτερο προϊόν τηλεοπτικό. Πολύ μεγαλύτερη ποικιλία, σχεδόν θα βλέπει ό,τι θέλει. Τηλεόραση μέσω διαδικτύου είναι το μέλλον, μη γελιέστε, όλα εκεί θα πάνε, δεν υπάρχει καμία απολύτως αμφιβολία. Εάν ο δήμος του έχει αξιοποιήσει τις νέες τεχνολογίες, θα πληρώνει λιγότερα δημοτικά τέλη ή θα απολαμβάνει καλύτερες υπηρεσίες. Θα χρειάζεται να μετακινείται λιγότερο. Θα γίνει το εισόδημά του πολύ μεγαλύτερο επί της ουσίας, ακριβώς επειδή θα μπορεί να απολαμβάνει πολύ καλύτερες υπηρεσίες. Δεν σας πάω βέβαια στο ενδεχόμενο να μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι μένουν σε απομακρυσμένες μεριές της επαρχίας. Σκεφτείτε έναν ηλικιωμένο ο οποίος μπορεί να πάρει τη συνταγή του και να την εκπληρώσει διαδικτυακά χωρίς να χρειαστεί να μετακινηθεί και να παραλάβει το φάρμακο στο σπίτι του, και έναν ηλικιωμένο ο οποίος πρέπει να πάρει το κτέλ, το οποίο έρχεται 2 φορές την εβδομάδα ενδεχομένως στο χωριό του, να πάει στο κεφαλοχώρι, να πληρώσει λεφτά, να σταθεί στην ουρά και να γυρίσει. Άρα λοιπόν είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Σκεφτείτε, φίλες και φίλοι, την Ήπειρο. Σκεφτείτε λίγο την Ήπειρο. Την περιφέρεια η οποία έχει το χαμηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ στη χώρα. Σκεφτείτε τη χωρίς ολοκληρωμένο αυτοκινητόδρομο. Έτσι, που έχουν γίνει τα Γιάννενα πλέον 3,5 με 4 ώρες και χωρίς υποδομές νέων τεχνολογιών. Είναι έξω από τον αναπτυξιακό χάρτη. Έξω. Δεν θα εξετάσει καμία μεγάλη εταιρεία το ενδεχόμενο να πάει εκεί. Γιατί δεν έχει συνδεσιμότητες, γιατί δεν θα έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει τα προϊόντα, γιατί, για χίλιους λόγους. Μην σας πω και το πιο ακραίο. Σας είπα, κάναμε 14 περιφερειακά συνέδρια. Στην Ανατολική Θράκη, στην Θράκη νομίζω, ήταν και μία ένωση ξενοδόχων. Ξέρετε τι μας είπανε? Οι τουρίστες πλέον δεν ρωτάνε αν έχει ζεστό νερό το ξενοδοχείο, ρωτάνε αν έχει wifi και πόσο γρήγορο είναι. Προσέξτε πόσο διαφορετικό είναι το τουριστικό προϊόν υπό τη μία και την άλλη συνθήκη και πόσο πολύ μπορεί να επηρεάσει και αυτούς που έχουν ήδη επενδύσει, αλλά και δυνάμει καινούργιους επενδυτές να πάρουν μια επενδυτική απόφαση. Άρα είναι πάρα πολύ κρίσιμο το θέμα των καινούργιων υποδομών. Επιτρέψτε να σας πω 2 λεπτά για ένα πρόγραμμα του οποίου η προκήρυξη βγαίνει στις επόμενες 2-3 μέρες, είναι ήδη στη διαβούλευση εδώ και καιρό. Αναπτύσσουμε το πρόγραμμα της ψηφιακής γεωργίας. Τι σημαίνει ψηφιακή γεωργία? Σημαίνει ότι ο αγρότης πλέον, αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες, μπορεί να παίρνει συμβουλή η οποία είναι κομμένη και ραμμένη για το χωράφι του. Με δορυφορική φωτογραφία και με δεδομένα από έναν επίγειο σταθμό, μια κεραία φανταστείτε, αλλά όχι κεραία που εκπέμπει ακτινοβολία, κεραία που μαζεύει δεδομένα υγρασίας, ηλιοφάνειας κτλ. Τα οποία δεδομένα μαζί
και με τη βοήθεια ενός γεωπόνου μπορούν να του δώσουν μια συμβουλή για το πότε θα ποτίσει, πόσο θα ποτίσει, πότε θα ρίξει λίπασμα, πόσο λίπασμα θα ρίξει, πότε θα ρίξει φάρμακο και πόσο φάρμακο θα ρίξει. Εξοικονόμηση πόρων, λίπασμα, φάρμακο, νερό και πολύ καλύτερο προϊόν. Σκεφτείτε τώρα έναν αγρότη ο οποίος δεν μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτή την υποδομή και έναν αγρότη ο οποίος μπορεί να έχει πρόσβαση στην υποδομή αυτή. Οπουδήποτε έχει εφαρμοστεί το πρόγραμμα της γεωργίας ακριβίας, έχουμε εξοικονόμηση πόρων 30 με 45% ανάλογα με την καλλιέργεια. Προσέξτε λοιπόν πώς οι νέες τεχνολογίες ή μπορεί να γίνουν το όχημα το οποίο θα αμβλύνει τις κοινωνικές ανισότητες που κληρονομήσαμε από τα μνημόνια ή θα γίνει πηγή νέων ανισοτήτων και καινούριων κρίσεων. Παρένθεση. Στο τέλος αυτής της εβδομάδας, Δημοπρατείτε, έχει ήδη ανέβει η προκήρυξη εδώ και δύο εβδομάδες στη διαβούλευση. Γίνεται η δημοπράτηση, η προκήρυξη για την ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων στο δημόσιο. Πονεμένη ιστορία. Η μόνη μελέτη η οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή, φίλες και φίλοι, είναι μια μελέτη η οποία έγινε από το ΙΟΒΕ, η οποία λέει ότι αν αναπτύξουμε την ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων στο δημόσιο, θα γλιτώσουμε γύρω στα 400 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Αυτή τη στιγμή στο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής είμαστε πλήρως ψηφιοποιημένοι. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι εγώ δεν υπογράφω με στυλό πλέον. Υπογράφω με τον υπολογιστή μου και το κινητό μου. Το ίδιο και οι 600 υπάλληλοι του Υπουργείου μας. Και δεν είναι μόνο ότι υπογράφουμε ψηφιακά και ότι δεν έχουμε το λυπηρό φαινόμενο να έχω το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου έξω από το γραφείο μου να περιμένει με τα χαρτιά το ένα πάνω στο άλλο και να υπογράφουμε, ας πούμε, μετά την αναμονή ή να ψάχνουμε μετά από ένα μήνα ποιος έχει, ρε παιδιά, αυτό το έγγραφο και να γυρίζουμε προς τα πίσω τα γραφεία και κανείς να μην θυμάται και άκρη να μην μπορούμε να βγάλουμε. Είναι ότι έχουμε την απόλυτη καταγραφή των διαδικασιών μας. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει εμείς από την αρχή που εγκαταστήσαμε το πρόγραμμα, τα τσέκαρα σήμερα, επειδή είχα την ομιλία για να σας πω ακριβώς τι έχει συμβεί, έχω υπογράψει γύρω στα 400 έγγραφα. Σε 3 μήνες, 4, θα έχω φτάσει γύρω στα 1000. Αυτό αποτελεί μία βάση δεδομένων. Γιατί? Γιατί έχω την εικόνα ανά πάσα στιγμή για κάθε έγγραφο που έχω υπογράψει, από πού ξεκίνησε, πού πήγε, πότε μου ήρθε, πότε το υπέγραψα, πού πήγε μετά και αν έχει διεκπαιρεωθεί. Για κάθε έγγραφο. Για κάθε έγγραφο είναι ένας πίνακας ο οποίος εμφανίζει όλες τις υπογραφές που έχω βάλει από τότε που εγκαταστήσαμε το σύστημα. Αυτό θα μας δώσει μία βάση δεδομένων για τις διαδικασίες μας, φίλες και φίλοι. Υπήρχε μία στρεβλή αντίληψη. Ξέρετε τι λέγαμε στη δημόσια διοίκηση? Πρώτα να κάνουμε τη μεγάλη μεταρρύθμιση, να απλοποιήσουμε όλες τις διαδικασίες και μετά να τις ψηφιοποιήσουμε. Λάθος. Γιατί? Γιατί η απλοποίηση των διαδικασιών τώρα μπορεί να γίνει στη βάση των δεδομένων ακριβίας που έχουμε συλλέξει. Ξέρουμε ακριβώς τι συμβαίνει. Και θα πάμε σε έναν ειδικό, θα τα στείλουμε στην Όλγα τη Γεροβασίλη για να μας πει, να μας συμβουλέψει ποιες διαδικασίες μπορούμε να ενισχύσουμε και πρέπει να ενισχύσουμε, ποιες να παρακάμψουμε, ποιες να απλοποιήσουμε και πώς να κάνουμε τη ζωή μας ακόμα πιο εύκολη. Δεν σας πάω σε ακραία παραδείγματα, διότι προχωράμε και το πρόγραμμα ψηφιοποίησης της δικαιοσύνης. Έλεγα ότι λύνει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα αυτό το πρόγραμμα, διότι δεν θα έχουμε το φαινόμενο να περιμένουν οι δικηγόροι και οι διάδικοι έξω από, από την αίθουσα του δικαστηρίου, να κοιτάνε το πινάκιο, να βλέπουν, διότι θα υπάρχει αυτή η πληροφορία ανοιχτά στο κινητό. Δεν είναι μόνο αυτό. Με σόκαρε ο Κοντονής όταν πήγαμε να το παρουσιάσουμε. Μου λέει, σε περιφερειακό δικαστήριο βρέθηκαν υποθέσεις στο αρχείο οι οποίες δεν έπρεπε να είναι στο αρχείο. Δηλαδή πήγε κάποιο χέρι, ενώ είναι ανοιχτή η υπόθεση στο δικαστήριο, και την πήγε και την έβαλε στο δωμάτιο που είναι οι κλειστές υποθέσεις. Λοιπόν, πείτε μου, φίλες και φίλοι, αν υπάρχει τρόπος με τη φυσική μορφή του χαρτιού να ανακαλύψεις αυτή την υπόθεση. Ποτέ. Ποτέ. Μόνο αν κάνεις καμιά καθάριση ή δεν ξέρω εγώ σε ποιο ενδεχόμενο. Όπως δεν υπάρχει τρόπος και για μένα, και είμαι βέβαιος καθώς βλέπω αυτό το σύστημα να τρέχει και να λειτουργεί, να θυμηθώ κάποια στιγμή να ρωτήσω κάποιον από τους γραμματείς του Υπουργείου ή κάποιον υπηρεσιακό τι έχει γίνει με την τάδε ή δίνα υπόθεση. Διότι βάζεις την υπογραφή, θεωρείς ότι δρομολογείται, πάει να διεκπαιρεωθεί. Το σύστημα λοιπόν έχει τη δυνατότητα να σε ειδοποιεί.
Γιατί τα λέω αυτά, γιατί πιστεύω πραγματικά ότι δεν είναι μόνο ότι αυτές οι τεχνολογίες μπορούν να κάνουν τη ζωή μας πιο εύκολη, μπορούν να κάνουν και την κοινωνία μας πιο δίκαιη. Για να συμβεί αυτό όμως χρειάζεται πολιτική παρέμβαση. Πολιτική παρέμβαση η οποία είναι στον αντίποδα του τι γινόταν μέχρι πριν. Το ξέρετε ότι όλα τα χρήματα για την ψηφιακή πολιτική, 1,2 δις, τα είχαμε χαμένα. Είπαν οι Ευρωπαίοι, stop, δεν σας πληρώνουμε τίποτα, διότι κάνετε έργα γιούρια στον ταβλά με τα κουλούρια. Κανονικότατα. Ό,τι να είναι όπως να είναι, καμία συνοχή μεταξύ των έργων και φτάσαμε σε σημείο να μου λέει συνάδελφος υπουργός, ψηλός από την Κρήτη με μουστάκι, δεν θέλω να πω όνομα, δεν μπορώ να πετύχω την προφορά, το δοκίμασα, αλλά μου λέει έχουμε σε ένα νοσοκομείο 3 συστήματα τα οποία δεν επικοινωνούν μεταξύ τους. Όχι ρε παιδιά, άρχισα να ζηλεύω το σπίρτζι ας πούμε και τις εργολαβίες των δρόμων. Δηλαδή τέτοια σπατάλη πρέπει να έχει γίνει εκεί πέρα, πραγματικά. Τα λεφτά δηλαδή που ξοδεύτηκαν σε ψηφιακά έργα χωρίς να υπάρχει κανένα αποτέλεσμα, νομίζω, Χρήστο, θα άξιζε αυτή η άσκηση να κάτσουμε να δούμε τι έχει ξοδευτεί και τι έχει παραδοθεί και πού βρισκόμαστε. Άρα λοιπόν χρειάζεται σχεδιασμός και χρειάζεται πρόνοια από την πολιτεία, ούτως ώστε να έρθει αυτό που λέμε στο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής και στην κυβέρνηση, το αύριο σήμερα για όλους. Οι τεχνολογίες του αύριο να έρθουν σήμερα για όλους τους πολίτες. Φίλες και φίλοι, νομίζω ότι... Τώρα έχω ένα πειρασμό να πω κάτι για τις άδειες και το διάστημα. Έχω μακρυγόρηση. Με τις άδειες τελειώνουμε. Αλλά για το διάστημα θα σας πω μόνο ότι είμαστε πολύ μακριά από τη στιγμή... μάλλον έχουμε διαστημική απόσταση από τη στιγμή που ακούγανε οι άλλοι για διαστημική πολιτική και γελάγανε. Με το διάστημα, φίλες και φίλοι, μπορεί να κάνεις γενικώς 3 πράγματα. Είναι να κοιτάς τα αστέρια, το κάναμε εδώ και καιρό το αστεροσκοπείο μας και το έκανε και καλά, μην με παρεξηγήσατε. Να οργανώνεις αποστολές σε μακρινούς πλανήτες. Λυπάμαι που θα σας το πω, δεν έχουμε τη δυνατότητα να στείλουμε αποστολή στον Ερμή, την Αφροδίτη, τον Πλούτονα από μόνοι μας. Συνεπώς. Δεν θα αποτελέσει για το σύντομο μέλλον. Δεν θα αποτελέσει για το σύντομο μέλλον προτεραιότητα της διαστημικής μας πολιτικής. Τι μπορείς να κάνεις όμως και τι είχαμε τη δυνατότητα να κάνουμε και δεν το κάναμε τόσο καιρό. Μπορείς να εκτοξεύεις αντικείμενα και να αναπτύσσεις εφαρμογές για αυτό που λέμε το χαμηλό διάστημα. Εκεί που πετάνε οι δορυφόροι, οι μικροδορυφόροι και οι νανοδορυφόροι. Ειδικά στους μικροδορυφόρους και τους νανοδορυφόρους. Σας πω μια ιστορία και θα σταματήσω εδώ, γιατί βλέπω και τον κύριο Αρβανίτη με κοιτάει λίγο άγρια. Ανοίγω την εφημερίδα μια μέρα και βλέπω ότι η Ελληνικό Πανεπιστήμιο συμμετείχε στο πρόγραμμα QB50. Ποιο είναι το πρόγραμμα QB50? Το πρόγραμμα κατασκευής 50 μικροδορυφόρων από διάφορα πανεπιστήμια της Ευρώπης, τα οποία θα εκτοξευτούν από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος. Τι βλέπω λοιπόν εκεί? Βλέπω ένα ελληνικό πανεπιστήμιο, το οποίο ξέρει να χτίζει μικροδορυφόρο από την αρχή μέχρι το τέλος και το χτίζει για τις ανάγκες δορυφορικού προγράμματος μιας άλλης υπηρεσίας και όχι της ελληνικής. Το κάνει δηλαδή στα πλαίσια ενός προγράμματος το οποίο δεν είναι ελληνικό και λέω γιατί. Πείτε μου γιατί. Δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος. Δεν ήθελε πάρα πολύ προσπάθεια, φίλες και φίλοι, ενοχλεί κάποιους βέβαια, και θα σας πω γιατί, να φέρουμε 4 ελληνικά πανεπιστήμια στο ίδιο τραπέζι και να τους ζητήσουμε να κατασκευάσουν μια πλήρη στοιχεία μικροδορυφόρων, η οποία θα αφορά αποκλειστικά τα ελληνικά συμφέροντα και θα είναι στα πλαίσια του ελληνικού δορυφορικού προγράμματος. Αμέτρητες υπηρεσίες, παρατήρηση γης, τηλεπικοινωνίες, πρόληψη φυσικών καταστροφών. Και άλλα πράγματα τα οποία δεν χρειάζεται να πω δημόσια. Αντίστοιχη πολιτική είχαν οι προκάτοχοί μας και για τους μεγάλους δορυφόρους. Τον Ελλάσσατ, τον οποίο τον πουλήσανε μαζί με τον ΟΤΕ. Χρήστο. Ή δεν. Τον πουλήσανε μαζί με τον ΟΤΕ και βεβαίως η ιδιωτική εταιρεία, πάλι δεν την κακίζω και να μην παραξηγηθώ, πήρε τον ΟΤΕ, πουλήσε τον δορυφόρο και έβγαλε και τα λεφτά του. Το καταλαβαίνετε, είναι σαν να αγοράζεις ένα σπίτι και να παίρνεις και τα έπιπλα μαζί και από την πώληση των επίπλων να βγάζεις όσα έδωσες για το σπίτι. Έτσι, λοιπόν, ποια ήταν η αντίληψη που είχε κυριαρχήσει από τους σωτήρες του έθνους? Ότι η Ελλάδα δεν χρειάζεται να έχει δική της δορυφορική πολιτική, μπορεί να νοικιάζει δορυφορικές υπηρεσίες. Δεν είναι ανάγκη να έχουμε δορυφόρο στην ελληνική τροχιακή θέση. 39 μήνες ανατολικά του Greenwich, λέει, πάνω από το εθνικό πάρκο της Κένια βρίσκεται ο δορυφόρος μας.
και μέχρι το τέλος του χρόνου θα εκτοξευθεί και άλλος. Ο δορυφόρος αυτός έχει το κέντρο ελέγχου στην Ελλάδα, είναι Έλληνες αυτοί που βρίσκονται εκεί μέσα και νομίζω ότι αντιλαμβάνεστε όλοι το πόσο σημαντικό είναι αυτό. Πόσους αναμεταδότες είχαμε, φίλες και φίλοι, πριν? 2. Πόσους έχουμε τώρα? 7. Γιατί καθίσαμε και διαπραγματευτήκαμε με το consortium των δορυφόρων. Τι έλεγε η προηγούμενη πολιτική, δεν πειράζει. Εμείς θα νοικιάζουμε δορυφορικές υπηρεσίες. Και τι έχουμε? Έχουμε 2 δορυφορικές πλατφόρμες τηλεόρασης. Ε? Να πω τα ονόματα, μην τα πω. Ξέρετε γιατί. Καμία δεν είναι στον ελληνικό δορυφόρο. Θα χάναμε και το οικόπεδο. Εάν δεν ανεβάσεις δορυφόρο στο οικόπεδο, αυτά δεν είναι οικόπεδα που κάθονται. Έχει μια ουρά πίσω, όπου η Διεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών, αν το οικόπεδο δεν το γεμίσεις, το δίνεις στον επόμενο. Αυτή ήταν η πραγματικότητα. Και έρχονται τώρα και ορισμένοι να κακολογήσουν εκεί πέρα, αλλά δεν πειράζει. Νομίζω, ξέρετε ότι ο κόσμος αρχίζει και καταλαβαίνει πλέον και καταλαβαίνει και η ερευνητική κοινότητα και η πανεπιστημιακή μας και όλος ο κόσμος ότι εδώ γίνεται μια προσπάθεια η οποία είναι αξιόλογη και δεν υπάρχει κανένας λόγος μια Ελλάδα που βγαίνει από την κρίση να μην πιστέψει στις δυνάμεις της και να την κάνει. Φίλες και φίλοι, θα κλείσω εδώ. Κλείνω αυτή την ομιλία με πολύ μεγαλύτερη αισιοδοξία από ό,τι είχα όταν την ξεκίνησα και με τη βαθιά πίστη ότι έχει ξεκινήσει μια ανεπιστρεπτή μάλιστα, μια πορεία ανάκαμψης αυτής της χώρας. Δεν θα είναι ρόδινη βεβαίως. Θα έχει δυσκολίες, αντιφάσεις, ενδεχομένως και πισωγυρίσματα, αλλά θα είναι πορεία ανάκαμψης. Ξαναβρίσκει τον εαυτό της η χώρα, ξαναβρίσκει τον εαυτό του ο λαός μας και αυτή την προοδευτική πορεία θα τη συνεχίσει και στο μέλλον. Ευχαριστώ πάρα πολύ.